Έτσι, με εντένια στη θέα και μερικές πλάκες πεζοδρομίου είναι ότι απέμεινε στο δρόμο ρέμα της Μάντρας. Στην οδό Κοροπούλη, αντί για αντιπλημμυρικά, έκαναν έργα βιτρίνας, καταγγέλουν πλημμυροπαθείς. Πεζοδρόμια φτιάχνανε εδώ, σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα κάνουμε το δρόμο ρέμα για το ενδεχόμενο μιας πλημμύρας στα 30 χρόνια, απάντησε η δήμαρχος της 9 Μαΐου, υπερασπιζόμενη τα έργα ανάπλασης, όταν δημοτικοί σύμβουλοι τη ζητούσαν να κάνει αντιπλημμυρικά. Αποκαλυπτικοί οι διάλογοι από τα επίσημα πρακτικά. Με το χύμαρο, με την πλημμύρα, τι θα γίνει? Πού είναι η φυσική ροή εκεί πέρα? Θα πνίξουμε τους ανθρώπους? Το νερό πού θα πάει αν γίνει κατακλυσμός? Όταν ο δρόμος είναι 9 μέτρα, περνάει ο χύμαρος. Όταν μικραίνει το οδόστρωμα και αυξάνει το πεζοδρόμιο, είναι η φυσική ροή του ποταμού. Για εμάς δεν είναι φυσική οδός του ποταμού. Καλώς, εντάξει. Αν έγινε μία περίπτωση ή αν θα γίνει στα 30 χρόνια που το απευχόμαστε άλλη μία, δεν μπορούμε να κάνουμε το δρόμο ρέμα. Κυρία Δήμαρχος, δεν θεωρούσε το δρόμο ρέμα. Εφόσον δεν θεωρείς την οδό Κοροπούλη ρέμα, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ρέμα της Αγίας Εκατερίνης, άρα δεν κάνω αντιπλημμυρικά έργα. Μπορούσαν αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν σε αντιπλημμυρικά έργα. 6 μήνες πριν από τη φωνική πλημμύρα εδώ στη Μάνδρα, σε δημοτικό συμβούλιο, κάποιοι προειδοποιούσαν πως αντί για έργα ανάπλασης πεζοδρομίων επί της οδού Κοροπούλη, θα έπρεπε να προηγηθούν αντιπλημμυρικά έργα, γιατί αλλιώς θα χαθούν ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο. Δυστυχώς δεν μ' άκουσε κανένας και μάλιστα με ειρωνευόντουσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Αλφα αποκαλύπτει ένα ακόμα επίσημο έγγραφο. Η εταιρεία που ανέλαβε το έργο ανάπλασης ενημερώνει την τεχνική υπηρεσία πως ο Δήμος ξέχασε παντελώς να αναφέρει στη μελέτη τα φρεάτια. Κατά μήκος του έργου και επί του οδοστρώματος της οδού Κοροπούλη υπάρχουν φρεάτια υδροσυλλογής, τα οποία δεν παρουσιάζονται στη μελέτη. Μάλιστα, πολλά εξ αυτών, σύμφωνα με τη νέα χάραξη των πεζοδρομίων, φαίνεται να καταργούνται ή να έχουν απόσταση από το νέο κρασπερόρυθρο. Έθαβε φρεάτια ουσιαστικά. Δεν το λέω εγώ, το λέει αυτό είναι ένα έγγραφο. Το οποίο έθαβε, έκλεινε φρεάτια. Δεν είναι ότι το λέω εγώ, το επικαλούμαι. Εγώ ίσως να μην το γνώριζα αν δεν είχα αυτό το έγγραφο στα χέρια μου. Εδώ ο εργολάβος έχει πάει το έργο με σημαντική έκπτωση και ξαφνικά του παρουσιάζει και του λέει: Κοιτάξτε, κύριε, εδώ έχουμε 9 σημεία τα οποία δεν τα έχουμε προβλέψει. Τα φρεάτια τελικά δεν πειράχθηκαν μετά από συνεννόηση του Δήμου με την εταιρεία. Ενώ η Δήμαρχος της πόλης, όπως μας ενημέρωσε στην παρούσα φάση, δεν θέλει να κάνει δηλώσεις για τα θέματα που αφορούν τις πλημμύρες στην πόλη. Αλλάζουμε θέμα, κλιμακώνεται η αντιπαράθεση.